στο εργαστήριο του Γιώργου Σταθόπουλου. Εκεί που ουσιαστικά ξεκίνησε μια διαδρομή που έδωσε μορφή σε ιδέες, όνειρα, επιθυμίες, τόπους, πλάσματα ζωντανά και φανταστικά. Ο γνωστός ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης αλλά και σχεδιαστής επίπλων, σε αυτό το υπόγειο έχει χωρέσει έναν κόσμο ολόκληρο. Συζητήσεις με φίλους, τα γλυπτά των νεανικών χρόνων, διδάγματα δασκάλων, έργα μιας ιδιαίτερα γόνιμης δημιουργικής ζωής που, όπως λέει, ξεκίνησε τυχαία. Ο χώρος αυτός προέκυψε τυχαία. Το εργαστήριό μου πριν χρόνια ήταν λίγο πιο κάτω, 50 μέτρα πιο κάτω. Και επειδή έγινε οικοδομή, αναγκάστηκα να μετακινηθώ, ήταν ελεύθερος αυτός ο χώρος και ήρθα εδώ. Και παρέμεινα εδώ, μπορώ να σας πω, και 50 χρόνια. Και συνεχίζω να είμαι εδώ. Για μένα ο χώρος είναι μία λύση, δηλαδή έρχομαι και ζωγραφίζω εδώ. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ωραίος ή αν είναι ευάερος ή ευήλιος. Ένα ημιυπόγειο είναι. Εδώ τελευταία έχει και όνομα, το λέμε στο Μουντρούμι, πάμε στο Μουντρούμι. Λοιπόν, έτσι έγινε ο χώρος αυτός και παραμένει. Με εξυπηρετεί γιατί έχω συνηθίσει να δουλεύω εδώ. Όλα είναι γύρω μου, αν είναι τυφλό σύστημα, δηλαδή κάνω έτσι, πιάνω τα πινέλα μου, τα μολύβια μου, τα χρώματα, είναι όλα γύρω μου. Δεν χρειάζεται, έχω μια οργάνωση η οποία έγινε από μόνη της. Η οργάνωση με τις ανάγκες που έχει ο κάθε ένας φτιάχνει το χώρο του. Η δουλειά όλη είναι αυτά τα δύο, αυτό το τραπέζι και απέναντι αυτός ο χώρος που ζωγραφίζω ένα μεγαλύτερο έργο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο, δηλαδή και ένα πιο ωραίο ατελιέ να είχα δεν σημαίνει ότι θα μου έλυνε κανένα πρόβλημα. Ίσως επειδή συσσωρεύονται πολλά έργα σε ένα χώρο, αυτό να είναι λίγο κουραστικό με τα χρόνια. Συσσωρεύονται έργα, γιατί δεν μπορείς να τα διαθέτεις όλα όσα κάνει ένας ζωγράφος, γιατί κάθε μέρα έχει ανησυχίες να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο, να πειραματιστεί. Και έτσι, το μόνο δυσάρεστο είναι ότι συσσωρεύονται πολλά έργα. Το φως είναι σημαντικό γιατί τώρα το ελέγχουμε. Όλοι δουλεύουμε με τεχνητό φως. Παλιά οι ζωγράφοι δουλεύανε με το βόρειο φως, λέγανε, με το φως της ημέρας κτλ. Σήμερα κανείς δεν δουλεύει με τα φώτα της ημέρας γιατί πρώτα απ' όλα αλλάζουν. Δηλαδή γίνεται ψυχρό, γίνεται θερμό ανάλογα. Αλλά και η ζωγραφική σήμερα δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Και έτσι έχουμε το τεχνητό φως, έχουμε λάμπες που φωτίζουν να βλέπεις καλά, έχει σημασία αυτό που ζωγραφίζεις, να το βλέπεις. Αυτό το καθορίζει το φως. Είναι λίγο αδύνατο το φως, το δυναμώνεις, βάζεις μια λάμπα παραπάνω. Είναι απλά τα πράγματα. Χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια τώρα τα ακριλικά. Είναι χρώματα που έχουν μεγάλη διάρκεια, δεν μεταβάλλονται εύκολα, όπως είναι, αλλά έχω δουλέψει όλα τα υλικά. Δηλαδή έχω πειραματιστεί και με παστέλ και με μολύβια και με λάδια. Αυτά είναι βασικά τα υλικά που χρησιμοποιεί ένας ζωγράφος. Δηλαδή είμαι λάδι θα ζωγραφίσεις, είμαι ακριλικό, είμαι παστέλ, είμαι μολύβια. Όλα αυτά όμως τα υλικά ένας ζωγράφος τα χρησιμοποιεί έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν θες να κάνεις ένα σχέδιο με μολύβι, θα δουλέψεις με μολύβι. Άλλο υλικό, αν θες να κάνεις με χρώμα, θα δουλέψεις με τα χρώματα. Η χαρακτική, η γλυπτική, η ζωγραφική είναι συγγενή. Είναι εικαστικά έργα τέχνης και είναι πολύ εύκολο ένας ζωγράφος να πηγαίνει από το ένα στο άλλο. Γιατί τον βοηθάει και στα εκφραστικά στοιχεία που έχει κάθε υλικό από αυτά. Εγώ ξεκίνησα, ήμουνα ενθουσιασμένος με την γλυπτική και με τη ζωγραφική βέβαια και μετά σπούδασα, τελείωσα γλυπτική και κατέληξα να ζωγραφίζω. Τώρα γιατί κατέληξα να ζωγραφίζω και μόνο και γιατί ήταν δύσκολο
έχει μεγάλες απαιτήσεις η γλυπτική, θέλει μεγάλους χώρους, θέλει εργαστήρια, θέλει... Αυτές τις δυνατότητες δεν τις είχα όταν τέλειωσα τη σχολή. Οπότε αναγκάστηκα να περιοριστώ στη ζωγραφική, όχι ότι δεν μ' άρεσε γι' αυτό, μ' άρεσε, δεν θεωρώ ότι έκανα κάποια υποχώρηση, αλλά η χαρακτική είναι μέσα στη ζωγραφική. Όπως σχεδιάζεις το χαρτί, σχεδιάζεις πάνω στο χαλκό. Έχει μια διαδικασία μετά αυτό, η οποία πρέπει να μάθεις την τεχνική. Πώς τυπώνεται, πώς χαράσεται, πώς οξυδώνεται, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι άλλη, αλλά σου δίνει άλλα πράγματα η χαρακτική, τα οποία είναι πολύ γοητευτικά και πολύ ωραία. Τυχαία έγινα ζωγράφος. Δεν είχα στο μυαλό μου αυτή την τέχνη καθόλου. Λοιπόν, ως κακός και μέτριος μαθητής, αναγκάστηκα να έρθω στην Αθήνα πολύ νωρίς. Δηλαδή, ήρθα σε ηλικία 14 περίπου ετών. Έπιασα μια δουλειά, είχα εδώ τον τρόπο, είχα πολλούς συγγενείς, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να μου βρουν και δουλειά και να με υποστηρίξουν. Και έτσι ήρθα στην Αθήνα και εργαζόμουν σε μια διαφημιστική εταιρεία. Και κάναμε τότε αυτό που λέμε ρεκλάμες. Τότε γινόταν όλο στο χέρι. Δεν γινόταν με computers. Και εγώ είχα μια ευκολία έτσι, απεδείχθη ότι είχα μια ευκολία και μπήκα στο νόημα αμέσως και εργαζόμουν, έβγαζα και μεροκάματα, έβγαζα και χρήματα. Τότε πέρασα εκεί από το εργαστήριο αυτό, το διαφημιστικό, ένας φίλος του αφεντικού μου, ο οποίος είχε έρθει από το Παρίσι, τέλειωσαν οι σπουδές στο Παρίσι, εγώ πιτσιρικάς ήμουνα, είδε τη φτιάχνω και μου λέει πρέπει εσύ να πας στη σχολή καλλιτεχνών. Εγώ δεν ήξερα καν αν υπάρχει σχολή καλών τεχνών. Αυτός ο κύριος, ο νέος που είχε σπουδάσει στο Παρίσι και είχε τελειώσει οι σπουδές του, ήταν ο Θύμιος ο Πανουριάς, γλύπτης. Αυτός με επηρέασε και στην γλυπτική μετά. Και μου έγραψε τι να κάνω και πήγα στη σχολή καλών τεχνών. Πήγα και σε ένα φροντιστήριο, αλλά δεν είχα χρόνο και έκατσα πολύ λίγες μέρες, ίσως μια εβδομάδα. Αλλά είχα την τύχη, δεν λέω την ικανότητα, λέω την τύχη. Και πέρασα στους τρεις πρώτους. Και έτσι σπούδασα, γλυπτική στην αρχή. Και μετά παρακολουθούσα και τα μαθήματα ως ακροατής της ζωγραφικής και κατέληξα να γίνω... γιατί ποτέ δεν γίνεσαι, να μπω στο χώρο της ζωγραφικής. Το να γίνει ζωγράφος είναι πολύ δύσκολη ιστορία. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτό που είπε ο μεγάλος δάσκαλος, ό,τι δηλώσεις είσαι. Αλλά δεν είναι εγώ δεν δηλώνω αυτό, δηλώνω ότι μπήκα σε αυτό το χώρο επειδή δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Τα πρόσωπα που με επηρεάσανε στη ζωή μου και στην... και στην τέχνη αυτή που κάνω, πρώτα απ' όλα με επηρεάσανε τα πρόσωπα, οι καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών. Γιατί είχαμε την τύχη τότε, είχαμε μια πολύ σπουδαία σχολή, ίσως θεωρείτο τότε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική από όλες τις σχολές της Ευρώπης. Είχαμε πολύ σημαντικούς δασκάλους, είχαμε το Μόραλι, είχαμε το Μαυροίδη, είχαμε το Παπά, είχαμε σπουδαίους ανθρώπους με προσωπικότητα και με έργο προσωπικό δικό τους, ήταν ταλέντα. Και έτσι επηρεάστηκα από αυτούς πρώτα απ' όλα. Είχαμε μεγάλη αγάπη, όχι εγώ μόνο, όλοι οι σπουδαστές, στο οίκημα που λέγεται Σχολή Καλών Τεχνών.
δηλαδή σεβόμασταν αυτό το χώρο και καμαρώναμε ότι πηγαίναμε στη σχολή καλών τεχνών. Δεν έβλεπες κάτω ούτε από τσίγαρο πεταμένο, ούτε συνθήματα, ούτε τίποτα. Ήταν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, καταπληκτικό, που σε ενέπνεε. Και έτσι περάσαν τα χρόνια ως σπουδαστής. Αλλά στη συνέχεια βέβαια είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους. Πολλούς σημαντικούς ανθρώπους. Διότι βοηθάει και το έργο. Βοηθάνε πολλά πράγματα. Και επηρεάστηκα και από αυτούς τους ανθρώπους. Πιο πολύ ξεχωρίζω δύο σημαντικούς ανθρώπους, για μένα σημαντικούς. Τους θεωρώ όχι σημαντικούς, από άλλο πλανήτη είναι αυτοί. Ήταν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης. Μα αυτοί ήταν, εκτός ότι ήταν ταλαντούχοι άνθρωποι, ήταν και σοφοί άνθρωποι. Αυτά που λέγανε και ακούγαμε, γιατί δεν ήμουν και εγώ μόνος μου στις παρέες αυτές, ήταν και άλλοι καλλιτέχνες, μουσικοί, ποιητές, συγγραφείς, επιδιώκανε να βλέπουν αυτά τα πρόσωπα. Σαν να ήταν άνθρωποι από άλλο πλανήτη. Γιατί είχα την τύχη να γνωρίσω και άλλους επώνυμους και καταξιωμένους καλλιτέχνες. Αυτοί οι δύο ξεχωρίζανε. Ό,τι ακούγα εκεί με απασχολούσε καιρό. Το σκεπτόμουν και έπαιρνε πολλές φορές και πολύ χρόνο να κατανοήσω κάτι. Και άκουσα πολλά πράγματα και γύρω από τη ζωγραφική. Ας πούμε, όταν μου έλεγε ο Χατζηδάκης μια φορά, δεν χρειάζεται να μελετάς τη φύση. Η φύση είναι δάσκαλος μεγάλος. Μελετάς τη φύση, βλέπεις τα χρώματα, τα σχήματα. Η φύση είναι ο μεγάλος δάσκαλος. Και εσύ όταν θέλεις να κάνεις μετά, ας πούμε παράδειγμα, ένα τριαντάφυλλο, δεν χρειάζεται να το μιμηθείς. Η μίμηση δεν είναι δημιουργία. Με την έρευνα που έχεις κάνει, με τη μελέτη που έχεις κάνει στη φύση, θα κάνεις το δικό σου τριαντάφυλλο, που θα είναι και λουλούδι και τριαντάφυλλο και θα δείχνει ότι προέρχεται από έναν άνθρωπο που έχει δει το αληθινό τριαντάφυλλο. Και δεν θα είναι μίμηση, φωτογραφική μίμηση, γιατί αυτό δεν είναι δημιουργικό. Η ζωγραφική που κάνω εγώ προέρχεται πρώτα απ' όλα από αυτά που ζω στην καθημερινή μου ζωή. Δεν κάνω πράγματα κατασκευές εγκεφαλικές, δηλαδή να εφεύρω κάτι, μια ιδέα, να κολλήσω δύο σωλήνες ή να κρεμάσω ένα κόκαλο από ένα τοίχο. Δηλαδή κάνω πράγματα που ζω κάθε μέρα. Η ζωγραφική μου είναι ανθρωποκεντρική. Φιγούρες ζωγραφίζω και κυριαρχούν οι γυναικείες φιγούρες πιο πολύ. Γιατί κυριαρχούν? Γιατί μ' αρέσει η γυναίκα. Προτιμώ να ζωγραφίσω μια γυναίκα από το να ζωγραφίσω ένα άλογο, ας πούμε, ή ένα γαϊδούρι. Και αυτό το ζωγραφίζω, αλλά πιο αραιά, σπανίως. Και ζω επειδή ζω σε μια πόλη μεγάλη. Η Αθήνα είναι μεγαλούπολη. Μ' αρέσει αυτό, αγάπησα αυτή την πόλη και μ' αρέσει να ζωγραφίζω και πόλεις οι οποίες δεν είναι συγκεκριμένες. Παίρνω αφορμή από την πόλη και κάνω τις δικές μου πόλεις. Δεν κάνω συγκεκριμένα αυτή τη γειτονιά με αυτό το σπίτι, με αυτό το δεντράκι. Φτιάχνω φανταστικές πόλεις που δηλώνω ότι είναι μια πόλη και μέσα αυτές τις πόλεις εντάσσω και φιγούρες ανθρώπινες ή γυναικείες ή ερωτικές σκηνές. Όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας και τα ζούμε αυτά κάθε μέρα και τα βλέπουμε γύρω μας. Όλα αυτά εδώ συμβαίνουν, στην Αθήνα συμβαίνουν. Εδώ είναι οι μοτοσυκλέτες, εδώ είναι οι παρέες, οι μοτοσυκλετιστές, οι φιλίες, όλες. Εδώ
Έχω κάνει και σχέδια για μοτοσυκλέτες. Αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να τις προωθήσω σε βιομηχανίες. Γιατί δεν έχουμε βιομηχανίες για μοτοσυκλέτες. Τη μηχανή την εγκατέλειψα τώρα, 3-4 χρόνια, στα γεράματα. Γιατί την εγκατέλειψα? Γιατί όταν μου έπεσε μια φορά η μηχανή κάτω, γιατί είναι φυσικό, δεν μπορούσα να τη σηκώσω. Και λέω, πρέπει να παραιτηθώ από το σπορ αυτό. Αρκετά. Από σπουδαστής είχα μοτοσυκλέτα μέχρι τώρα. Σχεδόν 50 χρόνια, για να μην σου πω και παραπάνω. Οπότε εκεί απογοητεύτηκα. Και λέω, δεν μου ανήκει αυτό το εργαλείο. Δεν έφυγα από κανένα θέμα. Δεν επιστρέφω. Όλα τα θέματα, όταν έρθει η ώρα, με απασχολούν και τα ζωγραφίζω. Όπως ζωγραφίζω πουλιά, ζωγραφίζω και άλογα έχω ζωγραφίσει. Και όταν υπάρξει μια παραγγελία, που είναι το καλύτερο πράγμα για ένα ζωγράφο, να σου παραγγείλουν ένα έργο, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα έργα στην ανθρωπότητα, τα σπουδαία έργα γίνουν κατόπιν παραγγελιών. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και σε ελευθερώνει η παραγγελία. Και έτσι αντιμετωπίζεις αυτό το έργο που έχεις ήδη έτοιμο και το θέμα. Γιατί ο πελάτης θα σου πει, θέλω ένα γυμνό, ας πούμε, για την κρεβατοκάμαρα. Θα κάνεις ένα πολύ ωραίο γυμνό. Γιατί πρέπει και να αρέσει και σε τον καλλιτέχνη που το κάνει, να αρέσει και στον αυτόν που θα το πάρει. Γιατί αν δεν αρέσει, δεν θα το πάρει. Το να μου παραγγείλουν κάτι, είναι φυσικό να μου παραγγείλουν σύμφωνα με τη δική μου θεματολογία. Γιατί ένας που θα έρθει σε μένα, θα έρθει για αυτά που κάνω εγώ. Δεν θα έρθει να μου ζητήσει να του κάνω ένα γυάλινο άγαλμα, ξέρω εγώ, ή ένα από ατσάλι ή ένα αυτό. Θα έρθει να... ή δεν θα έρθει να μου ζητήσει να του κάνω μια εικόνα, ένα βυζαντινή, λέω, μια εικόνα γενικά. Θα έρθει να μου κάνει αυτό που με ξέρει. Γι' αυτό θα έρθει σε μένα. Έτσι δεν συμβαίνει με όλα τα επαγγέλματα? Η αγωνία του ζωγράφου δεν είναι γενικά όποιος ασχολείται με αυτά τα θέματα της τέχνης. Η τέχνη είναι άγωνη γραμμή. Δεν σου εξασφαλίζει τίποτε. Ποτέ. Και ζεις πάντα στην ανασφάλεια αυτή που σου έχει. Γιατί εγώ μπορεί να κάνω αυτό, μπορεί να, να μην ενδιαφέρεται κανείς. Αν αρέσει σε κάποιον, το αρέσει όταν το αγοράζει, το πληρώνει. Αλλιώς όλοι μπορεί να πούνε τι ωραίο είναι αυτό, καταπληκτικό έργο κτλ. Αυτός που το έχει ανάγκη και το θέλει να το κάνει δικό του, αυτός, σε αυτόν αρέσει το έργο. Αλλά μπορεί να αρέσει και σε κάποιον που να μην έχει τη δυνατότητα. Γι' αυτό οι ζωγράφοι είναι γενναιόδοροι, χαρίζουν κιόλας έργα σε αυτούς που αρέσει, ειλικρινά αρέσει η ζωγραφική. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έργα χωρίς να έχουν πληρώσει τίποτα.
γιατί συγκινούν τους καλλιτέχνες, όχι με κόλπο, φαίνεται αυτός που αγαπάει το έργο τέχνης, το έργο εν πάση περιπτώσει. Ναι, η σύζυγός μου ήταν σπουδαία ζωγράφος, αλλά ήταν, δεν είχε το ταλέντο, αλλιώς αν είχε το ταλέντο της επικοινωνίας και να διαφημίζει το έργο της και να το προτείνει, ίσως σήμερα να ήταν το μεγαλύτερο όνομα στην ελληνική ζωγραφική. Άμα δείτε έργα της θα καταλάβετε. Αλλά ήταν, ας πούμε, όχι ιδιότροπη, ήταν, έβαζε πολύ μεγάλες τιμές, δεν την ενδιέφερε να δώσει μια συνέντευξη. Ήταν άλλη φυλή, πώς να σου πω. Εγώ συνδέθηκα μαζί της επειδή μ' άρεσε η ζωγραφική της πιο πολύ απ' όλα. Και βέβαια και αυτή ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με μεγάλες αξίες. Ήταν αληθινή καλλιτέχνης. Έχω εικονογραφήσει πάρα πολλά εξώφυλλα δίσκων. Μπορεί να είναι και πάνω από 100. Άλλα τόσα και πιο πολλά βιβλία έχω εικονογραφήσει. Γιατί είναι μια παραγγελία. Και τι είναι ο δίσκος? Είναι μια μικρή ζωγραφιά που πρέπει να συνοδεύει το δίσκο. Είναι, ας πούμε, το φόρεμα που θα φορέσει για να το δεις εσύ στη βιτρίνα, να σε ελκύσει για να το προσέξεις. Όπως μια γυναίκα ντύνεται και φροντίζει, που να είναι ωραία γυναίκα, δεν λέω, και ντύνεται και βάζει και βραχιόλια, βάζει στολίδια. Γιατί στολίζεται? Για να δείξει, να την προσέξεις. Και τα βιβλία και ο δίσκος έχει, και τα ειδήσει μουσικής, αυτόν τον προορισμό έχει. Δεν έχει να πει τίποτα άλλο ένα εξώφυλλο από το έργο. Ένας δίσκος είναι ολόκληρος ο κόσμος μέσα. Τραγούδια, ποίηση, μπορεί να περιέχει ένα αριστούργημα. Δεν σημαίνει όταν κάνεις μια ζωγραφιά για ένα εξώφυλλο, τα περιέχει όλα αυτά ή περιέχει το δίσκο. Δεν μπορεί, αυτό είναι ένα παραμύθι. Απλώς στολίζει το φάκελο αυτό για να το δει ο άλλος στη βιτρίνα. Τότε έτσι ήταν στην εποχή που γινόντουσαν τα εξώφυλλα, και ο μόνος που εφάρμοσε τα εξώφυλλα, τη ζωγραφική στα εξώφυλλα, ήταν ο Χατζηδάκης. Δεν έβαζε τη φάτσα του, όλοι οι άλλοι μουσικοί βάζαν τη φάτσα τους, βάζουν να διευθύνουν, βάζουν διάφορα. Να χοροπηδάνε, να κάνουν τους τραγουδιστές, αν ήταν όμορφη τραγουδίστρια, βάζαν. Ο Χατζηδάκης δεν έβαζε, έβαζε από παλιά, θα δεις έργα του Μόραλη, του Τσαρούχη, του Αργυράκη και πολλών άλλων. Και έτσι έγινε τα εξώφυλλα δίσκων. Είναι μια μικρή παραγγελία. Ο Χατζηδάκης έχει έρθει πολλές φορές εδώ, γιατί του άρεσε και η ζωγραφική μου και η παρέα γενικά. Και ο Μήνος ο Αργυράκης, αυτή ήταν πιο... Ο Γκάτσος δεν μετακινείται, πήγαινε μόνος του Φλόκα. Δεν πήγαινε ούτε σε ατελιέ, ούτε σε εκθέσεις ζωγραφικής. Μόνο στη δική μου έκθεση ήρθε. Στις Νέες Μορφές, η πρώτη έκθεση που πήγε στη ζωή του ήταν στην έκθεση δική μου, γιατί με συμπαθούσε. Και είχα το διαβατήριο από τον Κάτσο να πηγαίνω στο Φλόκα, που ήταν όλοι αυτοί, ο Ελίτης, ο Σεφέρης εκεί, πολλοί άλλοι συγγραφείς και μουσικοί πηγαίνουν, ο Ξαρχάκος. Και εγώ είχα το διαβατήριο που μπορούσα να πηγαίνω. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση, γιατί εκεί δεν καθόντουσαν. Για να κάτσεις στο τραπέζι αυτό, τα κριτήρια δεν ξέρεις ποια ήτανε. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια ότι είσαι κάποιος. Εγώ δεν ήμουν τίποτα. Ένας σπουδαστής της Σχολής Καλών Τεχνών ήμουνα, που δεν ήξερε, ούτε οι γονείς μου ξέραν αν σπουδάζω. Εδώ είναι η κοινωνία του εσπρέσο. Γι' αυτό έχουμε τον τίτλο, είμαστε εσπρεσιονιστές. Όπως λέμε, εξπρεσιονιστές, σουρεαλιστές, φοβιστές κτλ. Λοιπόν, έχω πολλά προσόντα. Πρώτα απ' όλα είμαι μάγειρας. Μετά, αφού είμαι μάγειρας, έχω μπει στο χώρο των κρασιών.
των κρασιών, όχι των ποτών. Και έτσι απέκτησα φίλους συνολόγους, ηνοποιούς, σομελιέ και όλους αυτούς. Και συμμετέχω και σε γευσηγνωσίες κρασιών, με επιτυχία σας πληροφορώ. Λοιπόν, και καμαρώνω γι' αυτό. Αν με πεις ότι είμαι κακός ζωγράφος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν μου πεις ότι είσαι κακός μάγειρας, είναι προσβολή μεγάλη. Γιατί η μαγειρική είναι η ύψιστη των τεχνών, από την αρχαιότητα. Δεν ήταν ούτε οι ζωγράφοι, ούτε οι γλύπτες. Οι μάγειροι ήταν οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Και ήταν άνθρωποι με μεγάλο κύρος, αυτοί που μαγειρεύαν στα ανάκτορα, στα πλούσια σπίτια κτλ. Και ανακαλύπταν γεύσεις και χίλια δύο πράγματα. Δεν είμαι μόνο μάγειρας. Είμαι και επιπλοποιός. Κάνω έπιπλα. Πού θα φας? Πρέπει να φας ένα ωραίο τραπέζι. Το τραπέζι το φτιάχνω εγώ. Φτιάχνω ποτήρια, έχω φτιάξει ποτήρια, έχω φτιάξει σερβίτσια ολόκληρα με σχέδια δικά μου, σερβίτσια ολοκληρωμένα με 100 σκεύη, πιάτα, πιατάκια, πιατελάκια, σουπιέρες, ό,τι βάλει ο νου σου. Και το φλιτζάνι που πίνεις καφέ είναι δικό μου σήμερα. Δεν είμαι σε κανέναν ανταγωνισμό. Η δουλειά μου δεν έχει καμία σχέση και είναι παρεξηγημένη η έννοια αυτή. Άλλο σχέδιο έχει ο Φασκανός, άλλο εγώ. Άλλο χρώμα έχει ο Φασκανός, άλλο εγώ. Μ' αρέσει ο Φασκανός, τον εκτιμώ, είναι και φίλος. Και πολύ καλός φίλος και πολλά χρόνια κάνουμε παρέα. Και ο ίδιος, όταν του πει κάποιος ότι κάτι κοινό έχουμε, πάει και αυτός εκνευρίζεται. Όχι ότι εκνευρίζουμε στα σοβαρά. Πρέπει να φαίνονται οι διαφορές οι μεγάλες. Είναι σαν να πεις τώρα, ξέρω εγώ, πολλοί ας πούμε ακούνε ένα τραγούδι του Θεοδωράκη και μπορεί να το περάσουν για Χατζηδάκη. Ο νορμάλ άνθρωπος επηρεάζεται απ' όλα. Βλέπει στοιχεία δικά του και σ' άλλη ζωγραφική και ενθαρρύνεται με αυτό και επειδή τα περιέχει, εύκολα τα χρησιμοποιεί. Δεν σημαίνει ότι μιμείσαι κάτι ή είσαι επηρεασμένος, απλώς βλέπεις κάτι που είναι και δικό σου. Εγώ επηρεάζομαι από τα μικρά κινήματα. Λοιπόν, είμαι εδώ ζωγράφος τοπικός. Είμαι επηρεασμένος από την ελληνική ζωγραφική και από την αρχαία και από τη λαϊκή ζωγραφική. Έχουμε τέτοιο πλούτο μεγάλο που δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε άλλες πηγές. Όχι, δεν μου λείπει τίποτε. Γιατί πηγαίνω, έχω σπίτι στο χωριό, έχω και λίγα χωράφια, τα οποία τα φροντίζω όλα. Φροντίζω και το σπίτι, φροντίζω και τα χωράφια και πηγαίνω τακτικά. Όταν λέω τακτικά, πηγαίνω και 3 φορές το χρόνο και 4 φορές το χρόνο. Άσχημο είναι αυτό που δεν έχει σχήμα. Και σχήμα, τι εννοούμε σχήμα? Γιατί όλα έχουν ένα σχήμα. Είτε άσχημο σχήμα, είτε καλό σχήμα. Λοιπόν, αυτό που ταυτίζεται με τη φύση και έχει τη βάση στη φύση. Δηλαδή, άμα ζωγραφίσεις ένα άλογο και μοιάζει με φώκια, ας πούμε, λέμε παράδειγμα, ή με ρινόκερο, είναι άσχημο γιατί το βαφτίζεις άλογο ενώ είναι ένα άλλο ζώο. Παράδειγμα είναι αυτό. Λοιπόν, όταν ζωγραφείς μια γυναίκα, ο λόγος σου, η αφορμή που τη ζωγραφείς, ποια είναι? Είναι να κάνεις, επειδή σ' αρέσει η γυναίκα, αλλιώς για ποιο λόγο να τη ζωγραφίσεις? Θα την κάνεις ωραία. Και μέτρια να είναι, στη ζωγραφική θα την κάνεις πιο ωραία. Υπάρχουν αυτά. Εγώ είμαι σε άλλη σχολή, είπα. Εγώ δεν πιστεύω στην... Η τέχνη πρέπει να με το υλικό της, με το σχήμα και με το χρώμα, πρέπει να σου δίνει τη συγκίνηση. Όχι να ψάχνεις να βρεις τι σκέφτεται ο κάθε καλλιτέχνης και κάνει ένα έργο. Δεν μπορεί, θα γίνεις αναλυτής της ψυχής, μιας ή σαλταρισμένης ψυχής ή
καλής ψυχής ή ό,τι διάολο θέλεις. Η τέχνη είναι να σου δώσει κατευθείαν αυτό. Και το μεγαλείο της τέχνης είναι ένα και μόνον. Είναι, ανήκει σε όλους. Η τέχνη η αληθινή ανήκει και στους μορφωμένους και στους αγράμματους και στους αμόρφωτους και στους εργάτες και στους διανοούμενους και ανήκει σε όλους και στον καθέναν ξεχωριστά. Αυτό είναι το μεγαλείο της τέχνης. Είναι η πιο δημοκρατική, ας πούμε, μορφή ζωής. Ζωγραφική δεν γίνεται για 10 πλούσια σπίτια της Αθήνας. Γίνεται, όλοι έχουν δικαίωμα να εισπράξουν αυτή τη συγκίνηση. Και με τα χαρακτικά έργα, τα οποία είναι δημιουργία, μπορεί ο καθένας να αποκτήσει ένα έργο με πολύ λίγα χρήματα. Δηλαδή, όπως πάει να φάει σε μια ταβέρνα ένα βράδυ, μπορεί με τα ίδια λεφτά να αποκτήσει ένα χαρακτικό. Δεν είναι απαγορευτικό πράγμα. Όπως και η μουσική. Δεν χρειάζεται να πάμε στην όπερα της Βιέννης να ακούσουμε ένα κονσέρτο του Βιβάλντι, ας πούμε, ή ένα του Μπαχ, μια λειτουργία. Λοιπόν, παίρνεις ένα δίσκο που το περιέχει και το έχεις στο σπίτι σου και το ακούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της τεχνολογίας. Μπορείς να έχεις στο σπίτι σου αριστουργήματα. Ένα έργο είναι τελειωμένο, το τελειώνει ο ζωγράφος. Ο ζωγράφος εκτιμάει πότε το τελειώνει, αν δεν μπορεί να συμπληρώσει τίποτε άλλο. Αλλά ένα έργο δεν τελειώνει ποτέ. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί βλέπεις τις ελλείψεις που δεν τις κατανοεί και δεν μπορεί να τις βάλει εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό μπορεί να δει ένα έργο μετά από 5 χρόνια, 2 χρόνια και να δει άλλα πράγματα και να στενοχωρηθεί κιόλας. Να δει και ένας λόγος που πολλοί καλλιτέχνες είναι δύσκολοι να κάνουν εκθέσεις και να δείχνουν τα έργα τους, είναι και αυτός ο λόγος. Δηλαδή, σήμερα τα ζωγραφίζουμε, συγκεντρώνουμε 50 έργα, 100, για να κάνουμε μια έκθεση. Και μετά τα βλέπεις και στενοχωριές. Και λες, πω, έκανα λάθος, δεν έπρεπε να τα δείξω. Συμβαίνει και αυτό, το καλλιτέχνη, τον τρώει πάντα ένα σαράκι μέσα του. Η ανασφάλεια για αυτό που κάνει. Δεν είναι ποτέ σίγουρος για αυτό που κάνει. Αυτό είναι το σαράκι που τρώει το καλλιτέχνη, γι' αυτό κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και δουλεύει και προσπαθεί να ανακαλύψει πράγματα με τη δουλειά του, να βρει τη γραφή του, να βρει τον εαυτό του, να βρει πολλά πράγματα.